Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για τη σχέση που έχει το πλάνο 90 ημερών, το πλάνο καθημερινής δράσης που έχεις στη δουλειά σου, με τη γενική καθαριότητα που κάνεις στο σπίτι. Το βίντεο ξεκινάει τώρα. Γεια σου, είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής, δημιουργός του GreekCoach.gr και αυτό που κάνω να βοηθάω επιχειρηματίες, coaches και άτομα που ασχολούνται με τις πωλήσεις και το δικτυακό marketing να δημιουργήσουν μια αποτελεσματική στρατηγική ανάπτυξης online και offline. Αν έχεις ξεκινήσει ένα πλάνο δράσης στη δουλειά σου για να πετύχεις κάποιους στόχους, θα έχεις δει ότι τα αποτελέσματα δεν έρχονται από την πρώτη στιγμή. Μάλιστα, κάποιες φορές καθυστερούν τόσο που αυτό κάνει τους περισσότερους να αμφιβάλλουν για το αν ακολουθούν το σωστό πλάνο δράσης. Και σε αυτό το βίντεο θα σου εξηγήσω τι να περιμένεις από ένα πλάνο δράσης και θα το συγκρίνω με τη γενική καθαριότητα που κάνει κάποιος στο σπίτι του. Γράψε μου στα σχόλια, εσύ έχεις ξεκινήσει ποτέ ένα πλάνο 90 ημερών και αν ναι, το ολοκλήρωσες. Πριν μερικές μέρες ήρθε η Βιολέτα στο σπίτι. Μία φορά το μήνα περίπου έρχεται στο σπίτι η καθαρίστρια, η Βιολέτα δηλαδή, για να κάνει γενική καθαριότητα. Ξέρεις τα πάντα, χαλιά, κουρτίνες, μπαλκόνια, ράφια, ακόμα και τα πάνω, σκούπισμα, σφουγγάρισμα, όλα τα πάντα. Δεν είναι ότι καθαρίζω το σπίτι μόνο μία φορά το μήνα, θα κάνω διάφορες δουλειές μέσα στην εβδομάδα, αλλά μία φορά το μήνα περίπου, μία φορά στο δίμηνο, θα έρθει η γυναίκα και να κάνει μία γενική καθαριότητα σε όλο το σπίτι. Τη στιγμή που έγραφα τις σημειώσεις για αυτό το βίντεο, είχε περάσει περίπου μία ώρα από τη στιγμή που είχε ξεκινήσει την καθαριότητα. Το σπίτι ήταν σαν βομβαρδισμένο τοπίο. Αν έχεις κάνει ή αν έχεις δει ποτέ γενική καθαριότητα, φαντάζομαι καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό. Και βλέποντας το αυτό, σκέφτηκα ότι κάπως έτσι είναι και στη δική μας τη δουλειά όταν ξεκινάμε ένα πλάνο δράσης. Κάποιος αποφασίζει να βάλει ένα πλάνο καθημερινής δράσης. Αυτό που ονομάζω ένα πλάνο 90 ημερών. Τις πρώτες 10-15 μέρες είναι σαν να βγάζει τα χαλιά στο μπαλκόνι. Το σπίτι είναι ακόμα βρώμικο. Μάλιστα, όχι μόνο αυτό, ίσως να είναι και πιο ανακατωμένο από ό,τι ήταν πριν. Αν σταματήσει το πλάνο στις πρώτες 10-15 μέρες, είναι σαν να αφήνει την καθαριότητα στα πρώτα 30 λεπτά. Δηλαδή θα έχει επενδύσει κάποιο χρόνο, κάποια χρήματα, κάποια αφοσίωση, κάποια προσπάθεια για 15 μέρες και μετά όλη αυτή η επένδυση θα έχει πάει χαμένη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μπορεί να βρίσκεται και σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι πριν ξεκινήσει το πλάνο. Μετά τις πρώτες 30 ημέρες αρχίζει να υπάρχει μία πρόοδος. Μπορεί να έχει τελειώσει με το σκούπισμα όλου του σπιτιού ή μπορεί να έχει τελειώσει πλήρως με την καθαριότητα ενός δωματίου, της κρεβατοκάμαρας ή του μπάνιου, ας πούμε. Δηλαδή, μπορεί να έχεις κάνει τους πρώτους σου πελάτες ή συνεργάτες. Ακόμα όμως το σπίτι δεν έχει τελειώσει και αν το αφήσεις έτσι, θα χρειαστεί πολλή δουλειά για να το επαναφέρεις πάλι στην αρχική κατάσταση. Πολλοί όμως τι κάνουν. Έχουν τελειώσει την κρεβατοκάμαρα και μετά κάθονται. Λένε, αχ, ωραία, έκανα τουλάχιστον ένα δωμάτιο, ας καθίσω λίγο να ξεκουραστώ τώρα. Το θέμα όμως είναι ότι αν κάποιος κάτσει να ξεκουραστεί εκείνη την ώρα, τότε η ώρα της ξεκούρασης μπορεί να μεγαλώσει και να του πάρει ο ύπνος. Και όταν ξυπνήσει, θα είναι πολύ αργά για να συνεχίσει το πλάνο του. Θα πρέπει να ξεκινήσει πάλι από την αρχή. Το κλειδί είναι όταν θα έχεις τα πρώτα σου αποτελέσματα, την πρώτη σου επιτυχία, να συνεχίσεις. Να συνεχίσεις το πλάνο. Να συνεχίσεις να καθαρίζεις μέχρι να τελειώσει και ο δεύτερος μήνας. Και θα έχεις καθαρίσει περισσότερο από το μισό σπίτι. Θα δεις ότι αρχίζει να φαίνεται όμορφο. Οι συνεργάτες σου θα κάνουν και εκείνοι το δικό τους πλάνο. Οι πελάτες σου θα αρχίσουν να έχουν τα πρώτα τους αποτελέσματα και θα δεις την ομάδα σου και τη δουλειά σου να μεγαλώνει. Θα αρχίσει να υπάρχει η απαραίτητη ορμή, η οποία κάνει τα πράγματα πιο εύκολα και πιο ευχάριστα. Γιατί θα βλέπεις την πρόοδο. Εδώ πάλι χρειάζεται να προστατέψεις τον εαυτό σου από την ξεκούραση. Λίγο ακόμα έμεινε, λίγη υπομονή. Μόνο το σαλόνι έμεινε και τελείωσες. Μετά θα μπορέσεις να ξεκουραστείς. Και όταν λοιπόν τελειώσουν οι 90 ημέρες του πλάνου, τότε θα έχεις ένα πεντακάθαρο σπίτι. Μια νέα επιτυχημένη επιχείρηση, η οποία θα συνεχίσει να μεγαλώνει με γρήγορους ρυθμούς. Μάλιστα, θα είναι τόσο διαφορετική η επιχείρησή σου, που ίσως να μην την αναγνωρίζεις. Αλλά το σημαντικό δεν είναι μόνο το πώς θα έχει μεγαλώσει η επιχείρησή σου, αλλά το πώς θα έχεις μεγαλώσει εσύ δουλεύοντας αυτό το πλάνο 90 ημερών και ολοκληρώνοντάς το. Θα έχεις αποδείξει τον εαυτό σου ότι είσαι ένα άτομο που ολοκληρώνει τις δεσμεύσεις του, πετυχαίνει τους στόχους του και θα νιώθεις πραγματικά περήφανος για τον εαυτό σου. Κάθε πότε χρειάζεται να βάζεις ένα πλάνο για να καθαρίσεις το σπίτι σου, ένα πλάνο 90 ημερών. Μπορείς να το κάνεις κάθε 90 ημέρες. Δηλαδή, να ολοκληρώσεις 90 ημέρες, να κάνεις 2 ημέρες διάλειμμα για να ξεκουραστείς και να κάνεις μια ανασκόπηση του τι συνέβη τις τελευταίες 90 ημέρες και να συνεχίσεις αμέσως μετά. Ή μπορείς να κάνεις 2 πλάνα 90 ημερών το χρόνο. Σκέψου κάθε πότε χρειάζεται να κάνεις γενική καθαριότητα στο σπίτι σου. Είναι σχετικό. Αν κατά τη διάρκεια του διαστήματος από τη μία γενική καθαριότητα μέχρι την άλλη κάνεις κάποια συντήρηση, καθαρίζεις το σπίτι σου, το τακτοποιείς κτλ., τότε δεν χρειάζεται τόσο τακτικά. Δηλαδή, αν εσύ ανάμεσα στο πλάνο 90 ημερών κάνεις συντήρηση της δουλειάς σου, δεν το αφήνεις τελείως δηλαδή,
τότε θα χρειάζεσαι λιγότερα πλάνα 90 ημερών κάθε χρόνο. Μην νομίζεις δηλαδή ότι επειδή το έκανες μία φορά, μετά δεν χρειάζεται πλέον. Κάποιοι πελάτες θα σταματήσουν, κάποιοι συνεργάτες θα σταματήσουν, κάποιοι θα αλλάξουν στόχους, κάποιοι θα προχωρήσουν, αλλά εσύ χρειάζεται να συνεχίσεις να κάνεις τη δουλειά για να μπορείς να διατηρήσεις την ορμή. Να δημιουργήσεις ξανά ορμή που θα φέρει νέο ενθουσιασμό και νέους ανθρώπους στη δουλειά σου. Μάθε περισσότερα για το πλάνο 90 ημερών μπαίνοντας στο GreekCoach.gr κάθετος πλάνο και παρακολούθησε μια εκπαίδευση που έχω ετοιμάσει. Εκεί εξηγώ όλα τα μέρη του πλάνου. GreekCoach.gr κάθετος πλάνο. Τι μπορείς να κάνεις αφού δεις αυτό το βίντεο? Επίλεξε 3-4 διαφορετικά εργαλεία ανέβρισης υποψηφίων, 3-4 διαφορετικές μεθόδους με τις οποίες θα βρεις ανθρώπους ή θα σε βρίσκουν οι άνθρωποι και ξεκίνα να τις εφαρμόζεις καθημερινά από αύριο. Και αφού ξεκινήσεις, μη σταματήσεις για 90 ημέρες. Στην πορεία κάνε τις απαραίτητες διορθώσεις και μετά από 90 ημέρες θα έχεις ένα τελείως διαφορετικό, θα έχεις ένα καινούριο σπίτι. Μπορεί να το έχεις και κυριολεκτικά. Αν έφτασες μέχρι εδώ και σου άρεσε το βίντεο, κάνε εγγραφή στο κανάλι μου πατώντας το κόκκινο κουμπί, πάτα και το καμπανάκι για να ενεργοποιήσεις τις ειδοποιήσεις, ανεβάζω ένα νέο βίντεο κάθε εβδομάδα. Γράψε μου στα σχόλια αν έχεις κάποια ερώτηση σχετικά με το πλάνο 90 ημερών. Αν θέλεις να ξεκινήσεις το δικό σου πλάνο 90 ημερών, μπες στο GreekCoach.gr κάθετος πλάνο και παρακολούθησε το βίντεο που έχω ετοιμάσει. Βάλε σε εφαρμογή το δικό σου πλάνο, έχε τις σωστές προσδοκίες από το πλάνο καθημερινής δράσης που ακολουθείς. Είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σου. Σου άρεσε το βίντεο? Αν σου άρεσε, κάνε εγγραφή στη λίστα μου μπαίνοντας στο GreekCoach.gr κάθετος list για να ενημερώνεσαι για κάθε νέο υλικό που ανεβάζω μόλις το ανεβάζω κάθε εβδομάδα. Επίσης, δες οπωσδήποτε το βιβλίο μου «Ακαταμάχητο δικτυακό μάρκετινγκ». Θα βρεις το link στην περιγραφή.